με την κυρία Τσιλιγκύρη, τα έχουμε ξαναπεί εδώ και έχει πολύ ενδιαφέρον από την τελευταία φορά που τα είπαμε τι έχει αποκομίσει από το δικό της προεκλογικό αγώνα εκεί στην δύσκολη Β' Πειραιά που είναι υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Καλώς σας βρίσκουμε. Καλησπέρα. Έμεινε και ο Περικλής ο Δημητρολόπουλος παρέα μας εδώ, συνάδελφος από τα Νέα. Λοιπόν, ε, λέγαμε ότι και νωρίτερα και δεν μα άκουγαν, δεν μα άκουγε ο κόσμο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο που κομίζεται εδώ πόσα χρόνια έχει να βγει με τη Νέα Δημοκρατία η γυναίκα στη Β' Πειραιά. Από το 1974 ήταν η τελευταία, ήταν η Ταρσή Μπουγά. Η Ταρσί Μπουγά. Ακριβώς. Και ήταν και η πρώτη μάλλον, πρώτη και τελευταία. Η γιατί πριν, είναι... το 1974... Έχω την εντύπωση ότι ναι, δεν πρέπει να υπήρχε και άλλη. Τώρα, και είναι τώρα δεν είμαι δημοκρατία. και σίγουρη δημοκρατία. για να μην πω και mm -hmm. κάποια ανακρίβη. Πάντως από το 1974 τελευ... αυτό Ακριβώς. είναι το στοιχείο. 45 Χρόνια. Πάτε 45 να το σπάσετε 45. αυτό μάλλον. Σωστά. μαζί με το ότι η Β' Πειραιά θα γίνει μπλε δύο στοιχήματα. Α, ah, μάλιστα. Μα ήρθε το ρεξάτι. <laughs> <laughs> που έχει να γίνει μπλε από πότε. <laughs> Γιατί το. <laughs> Το τεστ πολιτικής έχει... ιστορίας θα συνεχιστεί, όπως λέτε. Έχει <laughs> επίσης πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τις περιοχές όπου κρατάει καλά ε, η αντιπολίτευση για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια δύσκολη περιοχή, το είπαμε και εκτός αέρα, αλλά είναι και μια γενική ομολογία. Και γι' αυτό ακριβώς έχει επιλεχθεί και από τον ε, πρόεδρο του κόμματο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να είναι μια από τι τρει περιφέρειες που έχει επιλέξει να... Μπράβο. Η, σωστά, η γηθή σωστά. του ψηφοδελτίου σωστά. είναι η Β' είναι ο δυτικό τομέα και η ΑΧΑΙΑ αντίστοιχα. Επειδή έχουμε να τα πούμε από την άλλη φορά που είχατε έρθει εδώ, ναι. έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τώρα πια έχετε μια φαρέτρα εμπειριών. Από τη βόλτα σα, το... παρότι είστε εκεί και είστε ένα πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον Πειραιά, είναι αλλιώ να πηγαίνει ω υποψήφιο, έτσι δεν είναι. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό γιατί όσο και αν σε γνωρίζει ο κόσμο, όποιο και αν είσαι, είτε είσαι από το χώρο τη τηλεόραση, είτε από το χώρο του αθλητισμού που βρίσκομαι εγώ, είναι τελείω διαφορετικό όταν ο κόσμο σε βλέπει και πλέον σου μιλάει πολιτικά και σου μιλάει για τα προβλήματα. Νομίζω ότι η διαφορά mm -hmm. και σε σχέση με αυτό που περίμενα. Ότι θα κάνουμε γενικέ πολιτικέ συζητήσει. Τι έγινε εκεί λοιπόν. Αλλά για πείτε, σα λένε συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα. Όπως? Είναι πολύ συγκεκριμένα. Ε, τι θα γίνει με το λιμάνι. Α. Τι θα γίνει με την αυπηγική ζώνη. Ε, τι θα γίνει με τη ζώνη περάματο. Ε, τι θα γίνει με το Μητροπολιτικό Πάρκο Λιπασμάτων. Έχετε απαντήσει για όλα. Δεν εννοώ προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία. Έχει Έχω απαντήσει για όλα αυτά. Έχω συγκεκριμένε θέσει για πράγματα. Ε, υπάρχουν γενικέ θέσει αναφορικά με το κομμάτι του ναυπηγείου, ναυπηγική ζώνη, ε, ανάπλαση του λιμανιού. Και ξεκινάει, είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη συζήτηση. Που ε, ξεκινάει από την περιοχή του Πειραιά. Και ενώ Αλφα Πειραιά, να το πάω. Ε, από την περιοχή του Αλφα Πειραιά και καταλήγει στο πέραμα. Η όλη ανάπλαση του λιμανιού ε, πιάνει. Ε, εδώ είναι πολύ μεγάλη ε, συζήτηση. Και το είδαμε μάλιστα και πρόσφατα, γιατί η Κόσκο ζήτησε ε, να επανεξεταστεί το Master Plan. Ε, οπότε νομίζω ότι θα είναι από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα που θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ε, Σοβαρό από... αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Mm. Έχει πάρα πολλέ και επιμέρου ε, επιμέρους παράγοντε που πρέπει να εξεταστούν αναπεριοχή. Γιατί κάθε περιοχή έχει την ιδιομορφία της, πράγμα το οποίο δεν έχει μπει αυτή τη στιγμή στην ατζέντα της συζήτησης. Και αυτό είναι επίση ένα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, δηλαδή από τον πειρά, στο κερατσίνη, στο πέραμα αντίστοιχα. Ε, τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό και ευτυχώ επειδή δεν έχουν νομοθετηθεί, έχουν γίνει μόνο. Ε, Προεκλογικέ ανακοινώσει αναφορικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο στο... στα Λιπάσματα, mm -hmm. στο Κερατσίνη. Ξέρετε τι μου φέρατε στο νου και συγγνώμη σα διακόπτω. Παρακαλώ. Νομίζω ότι η ε, ιδέα άρεσε ακόμη και στον Αντώνη Σαμαρά. Είχε διακινηθεί πάντω από τη από Νέα Δημοκρατία όταν ήταν στην κυβέρνηση να γίνει στην περιοχή τη Δραπετσόνα, αν δεν κάνω λάθο, μια πίστα Φόρμουλα 1. Ναι, ισχύει. Είχε ακουστεί τότε. Είχε ακουστεί τότε. Αυτό με κάποιο τρόπο τώρα ξανασυζητήσαμε. Νομίζω δεν έχει προχωρήσει αυτό. Έτσι και Αυτό δεν έχει προχωρήσει. Ε. Αλλά λέω μήπω υπάρχει ακόμη ω ιδέα για το κόμμα σα. Ε... Δεν υπάρχει, από όσο γνωρίζω, δεν έχει αποσυρθεί στην Δεν σαν υπάρχει, ιδέα όχι. Αυτό. Και εγώ το έχω ψάξει προσφάτω. Είχε ακουστεί όντω πάρα πολύ έντονα εκείνη την Εσείς περίοδο. Εσεί θα συμφωνούσατε. Ε, θα συμφωνούσα σε κάτι διαφορετικό. Σε ένα συνδυαστικό. Εγώ γενικά και λόγω τη δουλειά μου και τη ενασχόλησή μου, Ακριβώς. βλέπω λίγο τα πράγματα πιο ορθολογιστικά και πιο τεχνοκρατικά. Ποια υπε... είναι η εξειδίκευσή σα, ήμουν Είμαι οικονομολόγο Είμαι Είμαι και συγκεκριμένα η εξειδίκευσή μου είναι στην ανάπτυξη αθλητικών εγκαταστάσεων. Ε, πράγμα το οποίο. Όλοι που ακούγεται. Είστε ο κατάλληλο άνθρωπο για να ρωτήσουμε, <laughs> δηλαδή. Ευχαριστώ. Και για την περιοχή αυτή, συγκεκριμένα. Περιοχή ναι, α, αυτή. Δηλαδή, ναι, ναι. ανεξάρτητα τώρα αν αυτό ευοδοδώνεται ή αν θα υπάρχει που δεν υπάρχει πια στο πλάνο, είμαι βέβαιο ότι η κυρία Τσιλιγκύρη έχει ιδέε για την περιοχή και τον αθλητισμό. Τώρα Άρα, θα πω και εγώ κάτι. Οι ιδέε ναι, υπάρχουν. Η ναι, ναι. ε, υλοποίηση ναι. πρέπει λίγο να δούμε στην Ελλάδα. Γιατί από yeah, ιδέε yeah, καλά yeah. είμαστε. Yeah, yeah. Λίγο yeah, yeah. να ξεκινήσουμε yeah, yeah. να υλοποιούμε όμω κάποια yeah, πράγματα. Άρα, όχι πίστα φόρμουλα 1, αλλά τι λέτε εσεί. Ε, η πρότασή μου καταρχήν υπάρχει μια κεντρική ιδέα η οποία είναι σωστή. Μιλάμε για περίπου 250 στρέμματα, επιπλέον ένα οικόπεδο που είναι να προσαρτηθεί. Α πούμε έτσι στο σύνολο 300 στρέμματα ελεύθερη γη, τα οποία είναι προ εκμετάλλευση. Mm -hmm. Φυσικά η ευρύτερη περιοχή ε, κερατσίνη, γραπετσόνα, πέραμα, πηρεάζει γενικότερα, χρειάζεται το πράσινο. Σε αυτό συμφωνώ. Απόλυτα. Πάρκο να κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, εδώ είναι, ήδη, εδώ είναι όμω και η, η ένστασή μου. Ένα πάρκο 300 στρεμάτων, όπω ακούσαμε προεκλογικά από, το, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό ο λέω ότι δεν έχει Νομίζω, νομίζω είχε πει ναι. ότι. Ο ίδιο ο κ. Ναι, 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 Λοιπόν, ναι. ένα Μητροπολιτικό Πάρκο χωρί να έχει μέσα εμπορικέ χρήσει δεν είναι βιώσιμο. Είναι αδύνατον αυτό να συντηρηθεί. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Είναι αδύνατον αυτό να το φορτωθεί κάποιο Δήμο mm -hmm. ε, κάποια περιφέρεια. Το είδαμε το με κράτος. το πάρκο τρίτη. Ακριβώ. Άρα... Ε, η πρόταση λοιπόν είναι κατά τα πρότυπα του εξωτερικού και πολλέ φορέ έχω πει ότι δεν είναι κακό να βλέπουμε καλά πράγματα ε, προστεύω, από... εντάξει, και να τα προσαρμόζουμε προστεύω. στη δική μα πραγματικότητα. Όταν έχουμε αυτή τη στιγμή σε μια έντονη βιομηχανική περιοχή, η οικιστική ζώνη, βρίσκονται ξαφνικά 300 στρέμματα. Καταρχήν μιλάμε για τσακπότ να μιλήσουμε για Καλά, ναι, δεν το συζητάμε ακριβώ. Για τσακ αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση, μπορούμε να συζητήσουμε για ήπιε αθλητικέ εγκαταστάσει, οι οποίε δεν υπάρχουν στην περιοχή. Έχουμε ακούσει κατά καιρού να τα λένε τόσο από το δικό μου το στόμα, σαν εκπρόσωπο του Ολυμπιακού, όσο και από διάφορου άλλου συλλόγου ανθρώπου, ότι γενικά. Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, εγώ θα πω το λεκανοπέδιο στερείται από αθλητικέ εγκαταστάσει γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν τα Ολυμπιακά κινητά όπω θα έπρεπε. ρημάζουν, είναι κλειστά. Ερώτηση πάνω σε αυτό γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Και ναι. το βλέπα πρόσφατα. Είχα πάει το Σάββατο στο, 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 στα Σεπόλια που υπεδέχθη εκεί η γειτονιά, το κούμπο, στο ναι, γήπεδάκι ναι. του Τρίτονα. Ναι, ναι. Και μου λέγανε και οι κάτοικοι εκεί, αυτό που ακριβώ λέτε κι εσεί, ότι δεν υπήρξε ποτέ σχέδιο. Και για να είμαστε και δίκαιοι και να τα λέμε κιόλα, ο τελευταίο που ασχολήθηκε λίγο με το γήπεδο του Τρίτονα εκεί, κυρία Τσιλιγκ ήταν ο Κικίλια, μια μακρινή εποχή, που ξανά φτιάξατε τον τάπι κάτω. Για εσά, η υπόθεση του αθλητισμού, όπω την περιγράφετε και έτσι είναι, είναι υπόθεση μια κεντρική πολιτική βούληση που πρέπει να υπάρξει, ή είναι και σύμπραξη με την τοπική αυτοδιοίκηση, με την περιφέρεια, λίγο επιμερίζονται δηλαδή οι ευθύνε, και άρα είναι και δυσκολότερο. Είναι και τα δύο. Ε, επειδή, όπω είπα πριν, είμαι τεχνοκράτη και είμαι άνθρωπο που. Γι' αυτό που... ρωτώ ακριβώ. Ε, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα Έχετε τα οποία και να πείρα. έχουν μια στόχευση, mm -hmm. ε, θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν μια γενική οδηγία, μια γενική απόφαση, η οποία καταρχήν δεν θα αλλάζει επειδή αλλάζει το πρόσωπο. Μάλιστα. Δηλαδή, θα πρέπει να αποφασιστεί ότι στο, στο θέμα του αθλητισμού, αφού μιλάμε και η ερώτηση είναι αυτή, θα πρέπει να υπάρξει αυτό το μακροπρόθεσμο σχέδιο. Το οποίο αυτό θα πρέπει να τηρηθεί ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα αλλάζουν. Άρα, κεντρικό πολιτικό θα πρέπει σχέδιο. και αν υπάρχει κεντρικό πολιτικό σχέδιο. Ξεκινάμε έτσι. Το οποίο φυσικά, ένα κεντρικό πολιτικό σχέδιο, θα έχει ε, ε, πλοκή με την περιφέρεια, mm -hmm. γιατί αυτή τη στιγμή η περιφέρεια είναι, ε, και ειδικά με την περιφέρεια τη Αττική, όπου είναι τεράστια, έχει, ε, κεντρικ... έχει βασικό ρόλο και φυσικά συνεργασία με το, Δήμο. με το Δήμο. Οπότε ξεκινάμε με ένα κεντρικό πλάνο, το οποίο έχει επιμέρου. Άξοπης. Αυτή η έκταση σε ποιον ανήκει. Αυτή η έκταση ανήκει. Ε... Υπάρχει καθεστώ πολυδιοκτησία. Ναι. Λίγο Δήμο, λίγο το κράτο, λίγο οι Λίγο... αυτά Έχουμε και πια. Έχουμε ναι. δει άλλα και άλλα πράγματα Εννοείται. να λύνονται σε ένα βράδυ. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει <laughs> 300 στρέμματα μέσα σε πολυκατοικίε και ανάμεσα από επιχειρήσει και εργοστάσια κτλ. Και λοιπά νομίζω ότι, όπω είπα πριν, είναι ένα τζακπότ. Η πρόταση λοιπόν, και ε, πολλές, το έχει πάει τι προάλλε σε μια συνέντευξη, επειδή είχα κάνει μία επίσκεψη με την, με την ομάδα στη Βουδαπέστη, υπάρχει ένα υπέροχο μέρο μέσα στο Δούναβι. Είναι το νησί τη Μαργαρίτα. Mm -hmm. Το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι πέρυσι μεγαλύτερο από τα 300 στρέμματα, όπου υπάρχουν μέσα ανοιχτά κολυμβητήρια, ανοιχτά γήπεδα τέννη, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Ε, υπάρχουν... Ένα χώρο μαζικού αθλητισμού. Ακριβώ. Mm -hmm. Υπάρχει περιπατική διαδρομή γύρω-γύρω από το νησί. Υπάρχουν ελεύθερα, ε, ελεύθερα όργανα εκγύμναση, πάρκο. Ε, είναι ωραία καν... αυτό, πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεται, γιατί ε, από τον Νιάρχο, από τον κόσμο που, ναι. που πηγαίνει στον Νιάρχο, ναι. που είναι μια. Ανοιχτή... Δεν το συζητάμε. Και εδώ στην γειτονιά μα κιόλα. Ότι ο κόσμο διψάει για τέτοιου χώρου και αυτό. δεν από έχει αυτό. Από όλη την Αττική πηγαίνουν στον Νιάρχο. Από όλη την Αττική, πραγματικά. Και σκεφτείτε τώρα να υπάρχουν αντίστοιχα αναψυκτήρια, παιδότοποι. Ναι, να μπορούνε... ναι, ναι, αυτό δεν σταματά. Ακριβώ. Οπότε εδώ πέρα συζητάμε για μια ναι ανάπτυξη πρασίνου, ναι όμω βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα. Αυτή Ωραία. είναι η διαφορά. Να σα πω κάτι άλλο τώρα. Όλε οι δημοσκοπήσει δείχνουν μεγάλε διαφορέ, προβάδισμα του κόμματό σα, τη Νέα Δημοκρατία. Εσεί πώ το εισπράττε αυτό σαν ρεύμα με τι γειτονιέ τη Φιταπειραιά. Υπάρχει αυτό, υπάρχει έτσι μια προσδοκία από τον κόσμο. Προφανώ και αντά... υπάρχει αυτό το ρεύμα, γιατί όντω το βλέπουμε και στι δημοσκοπήσει. Σε κάθε περίπτωση όμω η δημοσκόπηση δεν κρίνει τον πρωθυπουργό τη χώρα, ούτε το προφανώς, κόμμα το οποίο θα προφανώς. κυβερνήσει. Είναι, είναι μια τάση όμω. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει τάση. Πούμε. Απλά επειδή είναι μια δύσκολη Κυριακή με έντονο καύσωνα. Από ό,τι ακούμε και τα μετεωρολογικά. Θα πρέπει... Όλα παίζουν ρόλο. αυτό Είναι, Όλα αλήθεια. Παίζουν ρόλο. Ε, είναι η πρώτη, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Θα πρέπει λοιπόν αυτέ οι δημοσκοπήσει που διαβάζουμε όλοι, όπω και το αποτέλεσμα τη κάλπη των ευρωεκλογών, να μεταφραστεί την Κυριακή 7 Ιουλίου στι 7 το απόγευμα σε νούμερο το οποίο θα είναι το πραγματικό νούμερο. Και το πραγματικό νούμερο mm -hmm. καταρχήν mm -hmm. θα πρέπει να είναι και νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα. Το στίχημα δεν είναι η διαφορά αυτή τη στιγμή. Αλλά... γιατί Το στίχημα είναι η αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία λέτε. Το στίχημα είναι η δύναμη που πρέπει να πάρει η Νέα Δημοκρατία για να μπορέσει να κάνει τι μεταρρυθμίσει και να υπηρετήσει το πρόγραμμα το οποίο έχουμε εξαγγείλει. Αυτό είναι το στίχημα τη επόμενη μέρα, η αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γι' αυτό ακριβώ είδαμε και πριν από λίγο στην ομιλία ε, του κυριάκου Μητσοτάκη στο Θησίο, που βρισκόμουν και εγώ. Θα ήσασταν εκεί, ε. εκεί ήμουν από εκεί. Είχε κόσμο ήτανε. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι. Και τι, ήταν και τι πάρα κρα... πολύ ωραίο. Τι κρατάτε έτσι από εκεί, τι, τι είναι αυτό που είπε, ίσω και καινούριο που πιθανώ είπε. Νομίζω ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο και είναι στη συνέχεια αυτό που είπα πριν, ότι θα πρέπει να μην υπάρχει ψήφο σε μικρά κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν παραχθεί και είναι υποπροϊόντα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ε, Το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη ήταν το κόμμα το οποίο μα είπε. Α, συμβίλησε. ναι, καλά, δεν έχετε άδικο. Όχι, εννοώ ότι είναι. Κόμμα τέλος πάντων, που πρόκυψε από την περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ. ακριβώς. ακριβώς. μόνο αυτά που. τα μικρά που. Είναι όλα τα μικρά κόμματα και χώρο τα οποία και μικρά κόμματα έχουν αποδείξει είναι λίγο πιο ότι δεξιά δεν δεξιά έχουν από ξεκάθαρη σας. πολιτική ατζέντα. Είναι κόμματα τα οποία απέδειξαν στο παρελθόν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι στηρίζουν όχι με ξεκάθαρε ιδεολογίε και για λόγου για του οποίου δεν θέλω αυτή τη στιγμή να είμαι ούτε επικριτική. Αλλά σίγουρα. Σημουργούν... Όχι, είναι πολιτική συζήτηση, ναι, Σίγουρα δεν συνάδουν με τη δικιά μου ιδεολογία. Εγώ πιστεύω και ενστερνίζω όλε τι ιδεολογίε. Πάντω ο, ο λόγο σα είναι μετριοπαθή ο δικό σα. Ε... Χριστό. Και εγώ Πολιτικά. ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτό, έτσι, yeah. αν μου επιτρέπετε κιόλα. Ε, αν ε, ε, είστε φιλελεύθεροι, α πούμε, δηλαδή πού προσδιορίζετε εσεί το πολιτικό τόξο. ναι, είμαι φιλελεύθερη, υπηρετώ ξεκάθαρα το, το κέντρο δεξιό χώρο, ε, θεωρώ ότι και οι, ακριβώς οι πεπιθήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ακριβώς αυτό Σας υπηρετούν. Σας βρίσκουν σύμφωνοι. Με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι. Ε, θεωρώ ότι η μοντέρνα πολιτική είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να παίρνει τα καλά Mm Ξάλλου το είπα και πριν. Ναι, ναι, ναι. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό, έχω δει πάρα πολλέ παραστάσει. Πώ αποφασίζατε να πολιτευτείτε, είχατε το μικρόβιο ή προέκυψε. Πάντα ασχολιόμουν με, με τα κοινά. Δεν ήμουν ποτέ αδιάφορη, δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου και γι' αυτό λίγο έτσι είμαι επικριτική με τους νέους, νέους νεότερους από μένα. 18-17 ε, ναι, χρονών, πιο μικρούς που είναι και η τρίτη λυκείου. Ναι, ναι, ναι. Α, πηγαίνετε α, ψη... ψηφίσετε, τους λέτε. Α? Ναι, πηγαίνετε ψηφίστε, δεν έχει σημασία, μπορεί να κάνεις λάθος. Τι σας λένε, πώς τους βλέπετε, θα Υπάρχει πάνε. Υπάρχει πολιτική απαξίωση, Υπάρχει, αυτό α. είναι, ναι, αυτός είναι ο μεγάλος μου φόβος. Mm. Δηλαδή μπορεί να κάτσω σε περιοδία στο δρόμο. Mm. Και να σταματήσω μισή ώρα επειδή έχω βρει Μία πιτσιρίκα ή ένα νεαρό, και να κάτσω να τον πείσω επί μισή ώρα να πάει να ψηφίσει. Μάλιστα. Το, το, το έχω κάνει απείρε φορέ. Για να δούμε. Τα καταφέρνετε. Ναι. <laughs> Εγώ από φωτογραφίε που βλέπω από τα social media όλο αυτό το διάστημα πάντως, που διακινεί η κυρία Τσιλιγκύρη, μια χαρά τα πήγε, νομίζω, στι περιοχέ εκεί και δεν είναι και εύκολε. Είναι επίμονη αρκετά. Και δεν είναι δύσκολε. Πρέπει δηλαδή... να το ξαναπούμε, είναι. Το ξέρετε καλύτερα. Είναι περιοχές και ταξικά του. Είναι ενδιαφέρουσε ε? και κοινωνικά πάρα και, ναι. και. Σαλαμίνα, α πούμε, πήγατε, πήγατε. για παράδειγμα. πάρα πολλέ φορέ. Ναι. Πάρα πολλέ φορέ και θα είμαι και το Σάββατο κιόλα. Μάλιστα. Έχω πάει πάρα πολλέ φορέ. Είναι και προορισμό μου και συγκεκριμένα η Σαλαμίνα έχει μια δικιά τη διαφορετική ατζέντα. Γιατί μέχρι στιγμή μιλήσαμε Μπράβο. για το πάρκο ελληνικών. Αλλά η Σαλαμίνα μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλε προοπτικέ, με τουριστικέ προοπτικέ, με αθλητικέ τουριστικέ προοπτικές είναι μια προσέγγιση στην οποία δεν την έχει αγγίξει κάποιο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αθλητικά γεγονότα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τη τουριστική ανάπτυξη τη περιοχή. Να έχει μια δει... στρατηγική τέτοια λοιπόν. Ναι. Το λέω γιατί η Βερεκλή, α πούμε, Α πειραιά, λέμε Α πειραιά και νήσων. Και ξεχνάμε ναι. ότι είναι και η Έγινα, είναι. Όπω αντίστοιχα τώρα στη Β' Πειραιά. Και Σαλαμίνα. Που Δεν μιλάει και έτσι και πολύ, πολύ κόσμο γι' αυτό. Ναι. Να πάτε καλά. Λίγες πάρα ώρες Λίγε ώρε μείναν έτσι κι αλλιώ. Ναι. Θα δούμε μάλλον. Τώρα την Κυριακή εμεί εδώ θα έχουμε μεγάλα έτσι, μετεκλογικά τραπέζια, όπω ξέρετε. Η, η βραχνάδα είναι φυσική. Είναι από τι πολλέ ομιλίε. <laughs> η αλήθεια <laughs> είναι ότι είναι βραχνή η φωνή μου. <laughs> έχει ενισχυθεί τι τελευταίε μέρε λόγω τη. Να έχετε καλή επιτυχία. Σα ευχαριστώ. Μπορεί να πάρα τα πάρα πούμε πάρα την επόμενη φορά και να είστε βουλευτή. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ελπίζω να είναι γούρικη και η εκπομπή εδώ πέρα. Ξάλλου κλείνω εγώ τη σήμερα γιατί αύριο έχω την κεντρική προεκλογική μου Πού την κάνει να πούμε κι αυτό. ώρα. Στο στάδιο Γιώργης Καραϊσκάκης Μάλιστα, ε βέβαια, που αλλού Λοιπόν, καλή δύναμη Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ Σα ευχαριστώ και εγώ ε, Τα λέμε σε λίγο με τον επόμενο καλεσμένο μας Εδώ πάντα στο νυχτερινό πολιτικό talk show